Καλό απόγευμα σε όλους. Κωστής Ραπτόπουλος εδώ μόνος του σήμερα. Γιατί σήμερα ο Γρηγόρης Κόκκινος απουσιάζει, διότι έγινε πατέρας στα 49 του χρόνια και 6 μηνών, όπως είναι ο ίδιος. Λοιπόν, να του ευχηθούμε δια της εκπομπής να του ζήσει ο πέδαρος, να πούμε, να του ζήσει ο διάδοχος. Εντάξει, γερός δυνατός να είναι. Και φυσικά, σαν καλός συνεργάτης που είμαι κι εγώ, του έκανα πρόταση να. Μάλλον θα του κάνω δύο δώρα. Δύο δώρα. Το ένα δώρο θα είναι ένας κουμπαράς, ο οποίος θα είναι τρίπιος. Του λέω, μάγκα, από εδώ και πέρα, ό,τι λεφτά βγάζεις θα πηγαίνουν για άλλους, αλλά όχι για την πάρτι σου. Να έχεις υπόψη σου, του λέω, ότι θα μπορείς να διαχειριστείς τη ζωή σου πλέον βάζοντας στον κουμπαρά χρήματα, αλλά ο κουμπαράς θα έχει ένα πάτο πιο μεγάλο και το πηγάδι του με λιγαλά, να πούμε. Το άλλο θα είναι, του λέω, ότι θα μάθεις από εδώ και πέρα να φοβάσαι, έτσι, Χατζηγεωργίου, καλά το είπα. Από τη στιγμή λοιπόν που γεννιέται το παιδί σου, μαθαίνεις να γίνεσαι μεγάλος χέστης, μεγάλος δειλός. Τέλος πάντων, να διαχειριστείς διαφορετικά τη ζωή, γιατί σου τυχαίνει, ρε παιδί μου, μια αναποδιά, έτσι, μια ιστορία, έτσι, μια σκαυγά, ένα, ξέρω εγώ, μια μπούκα, κάτι, ή να πάρεις ένα ρίσκο στη δουλειά σου, ρε παιδί μου. Αλλιώς το παίρνεις το ρίσκο, να πούμε. Αλλιώς συμπεριφέρεσαι όταν είσαι εσύ και, και το σύμπαν μόνο. Και αλλιώς είναι όταν έχεις παιδί ή παιδιά και έχεις ευθύνη ή τέλος πάντων έχεις τη στοιχειώδη υπευθυνότητα. Το τρίτο του λέω, πρέπει να πάρεις, του λέω, σου πάρω εγώ ένα ωραίο καναπέ δερμάτινο μεγάλο. Το οποίο, να πούμε, να συνδυάζεται και με μια πολύ ωραία μεγάλη τηλεόραση πλάσμα. Μου λέει, γιατί φαλακρέ. Λέω, το σεξ ξέχνα το τώρα. Τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο, και επειδή έχει κάνει και αγόρι, ξέχνα το τα επόμενα χρόνια. Λέω, δηλαδή, τώρα πάνω που το συζήτησα με κάτι κοπέλες του διαφημιστικού, μου λέει, δεν είναι πανάκια, λέει, Ραπτόπουλε, αυτό το πράγμα. Δεν είναι, λέει, υπάρχουν και γυναίκες. Λέω, τι γυναίκες. Όπου λέει, δεν είναι έτσι. Λέω, έχεις παιδί. Λέει, όχι. Εσύ, όχι. Εσύ, όχι. Όταν κάνετε, λέω, κάνετε κανένα αγόρι. Λοιπόν, να δούμε, λέω, πόσο θερμαίσθασες στο καρβάτι τις πρώτες μήνες. Λέω, γιατί εγώ ξέρω, λέω, ότι ειδικά το παιδί, αν είναι αγόρι, λέει, γυναίκα. Εντάξει, ο Ταρζάν πάει στο άλλο δωμάτιο και αρχίζει, να πούμε, και αρχίζουν και οι ωραίες φαντασιώσεις. Και το TTV παίζει βολίδα, να πούμε, φίλησέ με πριν σε κάνω κάκα. Κάτι ωραίες ταινίες τέτοιες, θα πούμε. Εγώ τα λέω τα πράγματα έτσι πολύ απλοϊκά, γιατί το κοινό μας από κάτω έτσι πολύ απλοϊκό, και πρέπει να είμαστε και οι Χατζηγεωργίου κατά κάποιο τρόπο έτσι ανάλαφροι και να δίνουμε το στίγμα έτσι απλά, με απλά λόγια, όπως ένας γιατρός θα σου πει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, έχεις αυτό και αυτό και αυτό στην απλή και όχι στην ιατρική γλώσσα. Έτσι τα λέω και εγώ απλά, έτσι για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, από σήμερα 19 Νοεμβρίου, χρόνια πολλά στο μικρό γιο του Γρηγόρη που θα έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Από σήμερα ξεκινάνε τα γενέθλια, γιατί η μέρα της γεννήσεως τη θυμάσαι και μετράει η πρώτη μέρα, έτσι. Μετράει η πρώτη μέρα, δεν μπορεί τα πρώτα χρόνια, το πρώτο χρόνο γενέθλια 19 του μηνός. Και φυσικά να πούμε και στη Σταματία πάνω χρόνια πολλά, η οποία θα έχει γενέθλια την ίδια μέρα με το γιο του Γρηγόρη Κόκκινου. Είμαστε μια ωραία οικογένεια εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά με τον Κόκκινο. Τώρα τον. Άκου να δεις τι θα. Τώρα τον παίρνω τηλέφωνο, μου λέει, είναι έξω. Λέω, για δεν ήρθες, ρε, μη είπες θα έρθεις. Να, λέει, έχω αγωνία και τα λοιπά. Η αγωνία του πατέρα, να πούμε. Να, λέει, πώς θα δω τον γιατρό, τον έξτρα γιατρό. Λοιπόν, θέλω να πω και στον Κόκκινο, να του δώσω λίγο θάρρος που με ακούει τώρα, και να δώσω και θάρρος σε όλους όσους εσάς πηγαίνετε τα παιδιά σας να τα γεννήσετε στις κλινικές. Ήθιστε να σας πιάνουν λίγο το πισινό οι κλινικές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σας τα πω εγώ, γιατί τα έχω ζήσει και με το δικό μου το παιδί και με τα άλλα τα παιδιά των φίλων μου. Ξεκινάει το μενού από τα 2,5-3 χιλιάρικα. Αυτό είναι το μίνιμουμ. Πας να γεννήσεις. Εκεί που κανονικά το παιδί σου λένε, ξέρεις κάτι, το παιδί έχει μπλεχτεί λίγο με τον ομφάλιο λόρο, να πούμε, και άμα το βγάλουμε, ξέρω εγώ, κανονικά, μπορεί να πνιγεί. Τι κάνεις εκεί που είσαι χεσμένος από το φόβο, πόσα είναι παραπάνω, χράτς το άτιμο να βγει, πώς βγαίνει με το κεφάλι προς τα κάτω, πώς λέγεται, με κεσαρική. Πόσο είναι η κεσαρική παραπάνω, καμιά χιλιαδού. Ας τα πω εγώ πώς είναι τα γράμματα. Γεννιέται το παιδί. Βγαίνει από την κλινική, από εκεί που γεννάει. Σου λένε, μπορεί να είναι και αλήθεια βέβαια, αλλά μπορεί να είναι και για οικονόμα. Σου λένε, ξέρεις κάτι,
δεν αναπνέει και πολύ καλά, έχει λίγο δύσπνοια. Εμένα έτσι με είπαν. Τη βάζω την Ευγενούλα τρεις μέρες, να πούμε, στον αναπνευστήρα, πάρε ένα χιλιάρικο ακόμα. Τον άλλο μπορεί να τον πούνε, η καρδούλα του πρέπει να την ελέγξουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, το να ελέγξουμε λίγο την καρδούλα του παιδιού, να το κρατήσουμε μια μέρα έτσι, τύπησε πάνω να μην κτλ. Λες, μπαμπά, είσαι, μαμά, είσαι, φοβάσαι. Ναι, να το βάλουμε. Από τα τρία πήγαμε στα τέσσερα, πάμε μετά στα πέντε. Μετά θα μπει η νοσοκόμα, θα δει λίγο το από αυτό της γυναίκας σου που θα είναι λίγο να μου πρισμένο. Λίγο ξέρω εγώ καμιά γρατζουνιά εκεί κτλ. Πρέπει να μείνετε άλλη μια μέρα μέσα να είμαστε σίγουροι κτλ. Πάρε ένα 500 άρικο ακόμα, πάει τα μάξι στο Fiat Punto μεταχειρισμένο με 30.000 χιλιόμετρα, 6 χιλιάρικα, τα δίνει στην κλινική. Αντί για 3 χιλιάρικα, τι να κάνω. Τι να κάνω. Είναι και. Δηλαδή είναι και τρία ρεσίμι Χατζηγεωργίου και ρίσκο. Δηλαδή, πού να πάω, στο Ιπποκράτιο. Στο Ιπποκράτιο μπορεί να έρθουν εκεί καμιά δεκαριά γύφτη να γεννήσουν και να πάνε και το δικό μου το παιδί και το πουλήσουν μετά στη Βουλγαρία και ψάξε βρες το παιδί εσύ εκεί πέρα. Πας εκεί στο Ιπποκράτιο να γεννήσεις με τους γυφταράδες. Δεν πας. Να πας στο Αχέπα. Στο Αχέπα μπορεί να μην πληρώσουν το ρεύμα, να εκείνη την ώρα που γεννάς, χράτσε να πούμε να κλείσει πώς το λένε το ρεύμα. Θα σε πούνε, ξέρεις κάτι. Δεν έχει γάζες. Δεν έχει μαξιλάρια, δεν έχει πετσέτες. Και τι θα πάει να γεννήσει μια φορά, δύο φορές θα γεννήσει μια γυναίκα. Πού θα πάει εκεί πέρα, στα γυφταριά του Αχέπα να γεννήσει. Θα μου πεις, άμα γίνει στραβή όμως, άμα γίνει στραβή, να μην γίνει για κανέναν η στραβή, στο Αχέπα θα σε πάω και στο Ιπποκράτιο. Άμα γίνει η στραβή. Δηλαδή είναι μπρος γκρεμνός και πίσω ρέμα. Δεν ξέρω αν τα λέω κομμουνιστικά, νεοδημοκρατικά, τα λέω νορμάλ να πούμε τα πράγματα. Σε πάνε λοιπόν, κύριε Λαπτόπουλε, το παιδί δεν αναπνέει πολύ καλά, το βάλουμε δύο οξυγό. Ρουφιξιά και τάλιρο είναι. Κάθε αναπνοή 5 ευρώ είναι. Αναπνέει το παιδί μια, 2,5 ευρώ. Εισπνοή 2,5. Σουτ εκπνοή, άλλα 2,5. 200 αναπνοές να το πάρουν το παιδί, 500 αναπνοές. Καταλαβαίνεις τι ταλιρού έχεις να δώσεις, να πούμε εκεί. Και μαθαίνεις να φοβάσαι. Όταν γίνεις μπαμπάς, μαμά, μαθαίνεις να φοβάσαι. Εγώ έχω δει άθεους, να πούμε, και άθεες. Μόλις να πούμε κάνανε παιδί και ψηλό έπιασε το παιδί, ένα συνάχι να πούμε, έκανε αψού το παιδί, έχουν κάνει κάκα τους απάνω. Όχι ο Ιμινάς, όχι ο Αηλευτέρης, όχι ο Αϊθαράπης. Λίγο μπορεί το παιδάκι να αρρωστήσει, να μην αρρωστήσει κανένα παιδάκι. Το τάζουν εκεί στον Άγιο Ραφαήλ. Πάει και ο Άγιος Ραφαήλ. Ψάξε να βρεις πότε τον κάναν Άγιο. Το 1950 δεν υπήρχε Άγιος Ραφαήλ. Εκεί πέρα τον ανακαλύψανε μετά. Άντε να το τάξουμε, το βγάλουμε Ραφαήλ. Πάει το βγάζει το παιδί Ραφαήλ. Πάει βρήκα μια γκόμενα 16 χρόνων Ραφαήλ. Λέει την γκόμενα Ραφαήλ με λένε. Λέει η γκόμενα σιγά μην τα φτιάξω εγώ με κανέναν που το λένε Ραφαήλ να πούμε. Τέλος πάντων, μη φοβάσαι ρε κόκκινε, να στα πάρουν θέλουν. Σου πάρουν καμιά δεκάρα παραπάνω. Θα τις δώσεις. Τρίπιος κουμπαράς θα γίνεις να πούμε στα 49 σου και θα πάρεις και ένα καναπέ ωραίο έτσι ωραίο και μια καλή τηλεόραση. Σου δώσω και εγώ καμιά δεκαριά τσόντες που έχω δει καμιά πενταριά φορές. Οι τσόντες οι οποίες τις βαρέθηκα εγώ μπορώ να πάρω άλλες. Θα σου δώσω εκεί πέρα μετά τώρα που θα θυλάζει να πούμε η άλλη το μωρό εκεί πέρα. Να έχεις να κάνεις σεξ με τον εαυτό σου να πούμε. Έχεις να περάσεις ωραίες στιγμές. Θα αναπτύξεις και φαντασία. Ξέρεις πως θα αναπτύξεις τη φαντασία. Αναπτύσσεται η φαντασία μια χαρά. Λοιπόν, έχεις λοιπόν από τότε που θα ακούσεις το όνομά σου 30 λεπτά στη διάθεσή σου για να καλέσεις στο 2310 90 90 90. Τα λεφτά δεν θα σε πάρει ο καρδιολόγος, δεν κορόιδο. Τίποτα δεν έχει το παιδί βλάκα. Και να κερδίσεις τη συμμετοχή σου. Γιατί μαζί είμαστε ένα. Όχι δεν βγήκε το παιδί καλά. Όχι θα μπει μπρούμητο, όχι θα βγει ανάσκελα. Όχι το δέσαν στον οφάλιο όλο. Ρε τόσα χρόνια δεν σας καταλάβαμε στις κλινικές. Δέθηκε λέει το παιδί στον οφάλιο όλο. Μπορεί να δέθηκε. Αλλά έχουμε και μια υποψία. Μια υποψία ότι μπορεί και να μην δέθηκε να πούμε. Έχουμε μια υποψία. Όχι ότι δεν γίνεται. Φυσικά είναι πολύ καλές οι κλινικές μας. Αλλά είναι αυτή η ρουφιάνα υποψία η οποία σε βάζει σε σκέψεις ότι το παιδί μπορεί να είναι φωτοβολίδα να βγει με το κεφάλι κρόουλ ανάσχελο όπως θες να βγει. Και να λέω, είναι ομφάλιος λόρος τυλιγμένος. Δώσε ένα χιλιάρικο παραπάνω. Δώσε ένα χιλιάρικο παραπάνω. Πες ότι έπαιξε στη ρουλέτα πριν 15-20 χρόνια. Λιγότερα να πούμε. Τι α σε κάνω τώρα εγώ. Λοιπόν, μαζί είμαστε ένα. Μια προσφορά από την Δημητριάδης Constration. Η λύση είναι η ανακαίνιση. Και στο www.dimitriadisgroup.gr στα ξένα και μικρά. Εκεί βλέπεις τι ανακαινησάρα μπορείς να κάνεις στο φίλο μας και συνεργάτη μας στο Dimitriadisgroup.gr. Το δώρο είναι πολύ μεγάλης αξίας και πρέπει να το τονίζουμε συνεχώς. Αυτό είναι για μας. Συγγνώμη. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τις αναφορές μας στο χορηγό μας. Αυτό είναι για μας. Γιατί το διαβάζω εγώ, έτσι το διάβασα. Τέλος πάντων, εντάξει, καινούριος είμαι στο να λέω τους χορηγούς. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Να δούμε τον Τσιτσιπά, να δούμε τον τερματοφύλακα του Άρη που είναι πιο μεγάλος και από την Ακρόπολη του Γλά.
να δούμε τον Λιμιό και τον Γιαννούλιο που η κατάντια της εθνικής είναι αυτοί οι δυο να είναι οι καλύτεροι παίκτες της εθνικής ομάδος. Θα δούμε και αλλιώς τα πράγματα. Να δούμε μεταγραφές, να δούμε και να ανοίξουμε και τις γραμμές έτσι λίγο πιο νωρίς. Να ευχηθούμε και τον Γρηγόρη τον Κόκκινο καλός πατέρας να γίνει όπως είναι καλός συνάδελφος, καλός φίλος, καλός σύζυγος, καλός παραγωγός. Και τα λέμε σε λίγο. Ο φίλος μου εδώ. Όσο γερνάει ο Κώστας ο Χατζηγεωργίου γίνεται και πιο γοητευτικός. Βλέπω πως το κοιτάνε οι γυναίκες. Παντρέψου ρε. Κάνει και εσύ ένα μόνο. Όχι ε. Θα αλλάξουμε τον κόσμο πρώτα. Το πάμε στην αριστερά και μετά. Ό,τι πεις μαζί σου εγώ. Διάλειμμα. Αυτά εγώ δεν τα ξεχνάω. Όσα λάθη έχω κάνει και όσα λάθη έχετε κάνει. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο κομμάτι των ερωτικών φαντασιώσεων. Ήθιστε όταν γεννάνε οι γυναίκες αγόρια και υπάρχει μια σχετική, δηλαδή δεν πήγε τώρα στον πρώτο χρόνο να κάνει σεξ και να κάνει παιδί που είναι θερμό το κλίμα. Έτσι δεν είναι, Χατζηγεωργίου. Φαντάζομαι τώρα να είσαι 8-10 χρόνια με την ίδια γυναίκα και να κάνει το αγόρι να πούμε στον 11ο χρόνο. Είσαι δεδομένα καταδικασμένος εις θάνατο να πούμε, ειδικά με το αγόρι. Δένεται μετά η μάνα με το αγόρι. Γίνεται η κλασική καριόλα μάνα να πούμε, η οποία πέφτει επάνω στο παιδί γιατί δεν τα έχει καλά με το μαντράχαλο των άλλων. Σου λέει τον άλλον τον νυχτό, για τον άντρα. Την πέφτει στο παιδί και γίνεται η χειρότερη πεθερά που υπάρχει στον πλανήτη. Η Ελληνίδα είναι η χειρότερη πεθερά, ειδικά αν έχει αγόρι. Τώρα αυτές οι οποίες έχουν πεθερές, να πούμε και μακούνε, θα πούνε αγιά στο στοματάκι του Ραυτόπουλου, να πούμε, ο οποίος είναι λίγο παράφρονο, αλλά τα λέει καλά. Ο έκια λίμωνο με τον άλλον που είναι με τη μάνα του, να πούμε καλημέρα, καλησπέρα, η μαμά, 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 μαμά. Χίλιες φορές τον Γιώργο τον Σαββίδη που λέει μπαμπά, παρά να έλεγε μαμά, να πούμε. Τι σημαίνουν οι σεξουαλικές φαντασιώσεις που εισβάλλουν στα όνειρά μας. Έρευνα της metrosport.gr. Με όλους τους νεολαίους εκεί, τους 20διάχρονους που έχει μαζέψει εκεί ο Ανδρώνης και είναι ταλέντα το ένα μετά το άλλο. Ταλεντάρες. Να μην πω ονόματα και επειδή τώρα το χάρη τον Εμμανουηλίδη τον έχω έτσι πιο κοντά μου και τα υπόλοιπα τα παιδιά είναι καταπληκτικά όλα. Τι σημαίνουν λοιπόν κόκκινες οι σεξουαλικές φαντασιώσεις που εισβάλλουν στα όνειρά μας όταν κάνουμε γιο και ο γιος κοιμάται στην κρεματοκάμαρα με τη μάνα, το πουλάκι μου. Και μπορεί συχνά να μας αφήνουν με μια αίσθηση μεγάλη σωματική ικανοποίηση. Πρόσεξε τι λέει εδώ, Χατζηγεωργίου. Οι ερωτικές φαντασίες κάνουν και ικανοποίηση, λέει. Πρόσεξε. Αλλά και εξίσου μεγάλη ντροπή και αμηχανία. Όχι καθόλου καμιά ντροπή και καμιά αμηχανία. Μας αρέσει πραγματικά ο καλύτερος μας φίλος. Θέλουμε να κάνουμε σεξ με αγνώστους ή με τον την πρώην σύντροφό μας. Εσύ, Χατζηγεωργίου. Δηλαδή, σ' αρέσει πραγματικά ο καλύτερος σου φίλος. Θες να κάνεις σεξ με αγνώστους ή με τον πρώην ή την πρώην σύντροφό σου κτλ. Θες να κάνεις σεξ με, ξέρω εγώ, με την συνάδελφό σου. Με ποια συνάδελφό σου. Ποια σου κάνει κλικ. Τα όνειρά μας σήμερα με τον Φρόιντ, προσέξτε καλά τι λέει ο Ραπτόπουλος εδώ και ο Φρόιντ, είναι η πύλη για το ασυνείδητο. Και συχνά αποκαλύπτουν τους αναμολόγητους φόβους, τα μπλοκαρίσματα και την προσωπική μας ιστορία που μπορεί να εισβάλλει από την πίσω πόρτα. Μην πάει το μυαλό σας στην πίσω πόρτα την άλλη, την πίσω πόρτα του μυαλού εννοεί. Μην πάει το μυαλό σας στο παοξίδικο, στο πονηρό στοιχείο να πούμε. Στο ασυνείδητο. Όσο κι αν εμείς την αποδιώχνουμε από την κύρια είσοδο, το συνειδητό. Κύριο είσοδο είναι μπροστά, το ασυνείδητο είναι από πίσω. Και επαναλαμβάνω, αυτά αφορούν το μυαλό και όχι κάποια τρύπα που ονειρεύεστε. Ανάθεμά σας. Τα ερωτικά όνειρα. Δεν μπορούν να ερμηνευτούν κόκκινες, στεγνά και καθολικά με μια ερμηνεία που να ταιριάζει σε όλους και σε όλα. Δηλαδή το δικό μου το μυαλό για παράδειγμα. Μπορεί τα ερωτικά όνειρα να τα έχει διαφορετικά, όπως και τα έχει. Διότι εγώ έχω φαντασία και θηλυκό μυαλό. Εσύ μπορεί να τα έχεις διαφορετικά στο μυαλό σου μέσα. Η ερμηνεία των όνειρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπική μας ιστορία και τα σεξουαλικά όνειρα και οι φαντασιώσεις δεν αποτελούν εξαίρεση. Όταν θα ρίξουμε γραμμές, πέρα από τα ποδοσφαιρικά και τα υπόλοιπα, τσιτσιπάδες και ιστορίες και μεταγραφές, θέλω να μου ανοίξετε την καρδιά σας και να μου πείτε πρώτον. Εάν τελικά η μάνα που κάνει γιο αφήνει τον πατέρα στον καναπέ για πολλές μέρες, οπότε το σεξ πάει περίπατο και πάμε στα σεξουαλικά όνειρα. Εντάξει. Και μετά θέλω να μου πείτε τι σεξουαλικά όνειρα έχετε. Όχι με χειδαιό τρόπο, με πολύ ανθρώπινο. Και αν ντρέπεστε, στείλτε σε μήνυμα κατά κάποιο τρόπο. Ή και με ποιους. Ποιος είναι ο σύντροφος στο μυαλό σας. Ξέρω εγώ είναι. Ξέρω εγώ. Η φίλη της μαμάς σας, αν είναι, ξέρω εγώ, μια μιλφάρα, είναι, ξέρω εγώ, η συμμαθήτριά σας, είναι, ξέρω εγώ, η ξαδέρφη σας, δεύτερη, ξέρω εγώ, εντάξει, υπάρχουν πολλά αυτά. Απ' την άλλη μεριά, λοιπόν, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το ρόλο της βιολογίας. Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε
στην Journal of the Sex Restart διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερα σεξουαλικά όνειρα στην περίοδο της ορυξίας, ενώ υπολογίζεται ότι το 4% των ονείρων καταλήγουν σε κάποιο οργασμό. Τα ξέρατε αυτά, ρε? Πού τα ξέρετε αυτά? Θέμε το Λιμιό, έτσι ο Λιμιός, να ο Γιαννούλης. Σέντρο ο Γιαννούλης, να ο Λιμιός. Να ο Λιμιός, να ο Γιαννούλης, να ο Γεροκαντιμήρης 38 χρονών, θα τον περιμαζέψουν γέρο ξεκούτη στον Άρη. Άστα, αυτά τα πούμε μετά. Παρότι το κουβάρι των σεξουαλικών ονείρων είναι πολύ μπλεγμένο και το ξετύλιγμά του είναι καθαρά προσωπική υπόθεση, υπάρχουν ωστόσο και κάποιες πιο καθολικές ενδείξεις που κάποια σεξουαλικά όνειρα αποκαλύπτουν. Το σεξ με αγνώστους, λόγου χάρη. Είχες ποτέ φαντασίωση με σεξ με άγνωστο? Ποτέ εγώ. Πάντα είχα συγκεκριμένο, πώς το λένε, παρτενέρ στο μυαλό μου. Και είχα και ιστορία μέσα. Είχα φτιάξει και σενάριο εγώ. Το σενάριο και συγκεκριμένος άνθρωπος ή άνθρωποι. Οπότε το σεξ με αγνώστους, λόγου χάρη, ενδέχεται να αποτελεί μια ένδειξη της γενικότερης κατάστασης της λίμπιντός σας. Ο εγκέφαλος στέλνει το μήνυμα ότι οι σωματικές σας ανάγκες δεν ικανοποιούνται και ότι κάτι μάλλον θα πρέπει να κάνετε και γι' αυτό, διαφορετικά τα σεξουαλικά όνειρα θα πυκνώσουν. Άρα όσοι εσείς έχετε σεξουαλικές φαντασιώσεις με αγνώστους, κάτι δεν πάει καλά γενικότερα. Πάμε παρακάτω. Επίσης το σεξ με πρώην συντρόφους. Αυτό υπάρχει. Συχνά δεν σημαίνει ότι επιθυμείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη σχέση σας, παρότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείτε. Α, είδες τι λέει εδώ? Δεν είναι, λέει, ότι θέλετε να γυρίσετε πίσω. Α, γιατί τότε ονειρεύεστε τον πρώην σας με μια οικειότητα που έχει προπολού εκλείψει. Ίσως η εξήγηση να είναι απλά ότι ο εγκέφαλός σας χρειάζεται λίγο χρόνο για να επαναρρυθμιστεί και να δημιουργήσει νέα δίκτυα που θα εμπλέκουν το νέο ερωτικό σας σύντροφο. Μέχρι τότε το σεξ με τον νέο σύντροφο ενεργοποιεί παλαιότερα νευρονικά μονοπάτια που σας φέρουν στο παρελθόν. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, λέει εδώ. Αν όμως τα όνειρα με τον πρώην έχουν ακόμα πλουσιότερο σενάριο, π.χ. βλέπετε ξανά και ξανά μια σύγκρουση που είχατε ή ότι προσπαθείτε να επανασυνδεθείτε ή ότι είστε σε σχέση και με τους δυο ταυτόχρονα, τον πρώην και τον νυν, τότε σας πρέπει να αναρωτηθείτε αν το όνειρό σας αφορά πολύ λιγότερο το σεξ και πολύ περισσότερο τον πόνο της απώλειας και το πένθος της σχέσης που τελείωσε και το οποίο δεν καταφέρατε ακόμη να διαχειριστείτε. Αυτό συμβαίνει, αυτό νομίζω ότι είναι το σπουδαιότερο. Κόκκινε, μάθε τι γίνεται και τελειώνω. Καθώς ανατρέχουμε στα ερωτικά μας όνειρα, λοιπόν, ίσως ανακαλύψουμε ότι τα μηνύματα που μας στέλνουν δεν έχουν και τόση σχέση με το σεξ, αλλά προσέξτε, με ζητήματα που πρέπει να επιληθούν ή στα οποία πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, τελειώνοντας το ρεπορτάζ, λέει, μην προσπαθείτε να αναλύσετε τα πάντα. Εμπιστευτείτε το ένστικτο και τη φαντασία σας και αν μπορείτε να αναλάβετε δράση, κάντε το. Θα έχετε πάντα τα όνειρα της επόμενης νύχτας για να σας δείξουν πόσο καλά τα πήγατε. Αυτά λοιπόν, ένα κομμάτι των ερωτικών φαντασιώσεων χωρίς χειδαιότητα, επιστημονικά με Freud κτλ. Και μετά το σεξ πάμε να δούμε ένα καλό αυτοκίνητο, ένα Seat Fabia Monte Carlo. Θα το περνά αν δεν είχε τα 1000 κυβικά και είχε 1300 με 130 άλογα, να ήταν το νέο του Bianchi Abarth. Τώρα με τα 110 λίγο είναι, αλλά έχει... Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.